Ουκρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας στο Χάρκοβο χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια νέας ρωσικής αεροπορικής επιδρομής. Το κοινοβούλιο μάλιστα κάνει λόγο μέχρι και για ρήψη θερμοβαρικής βόμβας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Ο Ουκρανικός στρατός περνά στην αντεπίθεση. Προχωρά στο χωριό Βιλχίφκα και το απελευθερώνει από τον ρωσικό έλεγχο. The trains are also used as shelters. You can see people are staying overnight inside the trains. Ουκρανοί στρατιώτες επιτίθενται σε ρωσικές θέσεις στο Σούμι. Στείνουν ενέδρες και καταφέρνουν πλήγματα. Ο ρωσικός στρατός απαντάει με εκτοξευτές πυράβλων από σιδηροδρομικό σταθμό της περιοχής. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συγχαίρει το στρατό του για τις επιδόσεις του με αφορμή την έκτη επέτειο της ίδρυσης της ρωσικής εθνοφρουράς. Да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации. В высшей степени мужественно и профессионально. Умело, решительно и бесстрашно. Проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные сложнейшие задачи. Τα περίχωρα του Κιέβου μετατρέπονται ξανά σε πεδίο μαχών. Ο Ουκρανικός στρατός στείνει ενέδρα σε ρωσικό κομβόι. Сім'ї, тому я побажаю вам. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть свої сім'ї, здоров'я ваших дітей. Все це важливо знадобиться для нас, для нашого майбутнього, яке ми будемо і будуємо, і будемо будувати разом з вами. Είχε προηγηθεί βομβαρδισμό σε κατοικημένες περιοχές έξω από την πρωτεύουσα. Τουλάχιστον 5 πολίτες τραυματίζονται, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Дома немає, розбомбили. Це вони тут 3 сім'ї жили. А так, умови. Я даже не можу вам нічого сказати. Будівлі прості, невеличкі, там, одноповерхові, двоповерхові. Явно, що тут нічого немає і нікого немає, ні зброї, ні... Це взагалі якийсь... Поразносили все, що тільки можна. Также високоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитно-ракетным комплексам С-300 и БУК в населенном пункте Плесецка в 30 километрах юго-западнее города Киев. За сутки оперативно-тактической и армейской авиации поражены 67 военных объектов Украины. Από το στόχαστρο των ρωσικών βομβαρδισμών δεν γλίτωσε το Λβίβ. Λίγη ώρα μετά τις πρώτες βόμβες που έπληξαν αποθήκες πυρομαχικών, σήμερα τα ξημερώματα πυράβλους δέχτηκαν αποθήκες καυσίμων. Κάτοικοι τρέχουν πανικόβλητοι στα καταφύγια όσο οι σιρήνες των αεροπορικών επιδρομών ηχούν ασταμάτητα. Я думаю, що сьогоднішніми ударами агресор передає вітання президенту Байдену, який зараз знаходиться в Польщі, а Львів – це 70 кілометрів біля Польщі. І я думаю, що весь світ повинен зрозуміти, що загроза є надзвичайно серйозною. Και όλα αυτά όσο η αυτοποκαλούμενη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος άμεσα, προκειμένου να αποφασιστεί η ένταξή της στη Ρωσία. Η απάντηση έρχεται άμεσα από τον αρχηγό των Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Ο Κυρίλο Μπουντάνοφ εκτιμά ότι σύντομα θα ξεκινήσει ανταρτοπόλεμο στον Ντονμπάς, με στόχο η Ουκρανία να διαχωριστεί στο πρότυπο της Βόρειας και της Νότιας Κορέας.